Κύριε Αντιδήμαρχε, Δήμος Μεγαλόπολης, παρακολουθείτε και εσείς εδώ το συνέδριο, το 10ο αναπτυξιακό συνέδριο. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις. Θα βγει τελικά κάτι για την πόλη της Μεγαλόπολης? Το συνέδριο δείχνει ότι οι εργασίες του κινούνται σε πολύ καλά πλαίσια. Εμείς τις παρακολουθούμε στενά, συμμετέχουμε, κάνουμε τις επαφές που χρειάζεται. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της Μεγαλόπολης. Έχουμε εκφράσει και τις αντιρρήσεις μας σε διάφορα θέματα. Το απόγευμα θα γίνει και το συλλαλητήριο για το οποίο έχω θέμα, που είναι για τη Μεγαλόπολη πόλη στο Μονάδο της ΔΕΗ. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις ώστε να τις προλαβαίνουμε. Τελικά ο κόσμος ρωτάει, από αυτά τα συνέδρια βγαίνει κάτι θετικό? Εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση βλέπετε ότι είναι θετικό το πρόσημο? Εννοείται ότι είναι θετικό το πρόσημο και πάντα θα πρέπει να ξέρουμε ότι από μια συζήτηση πάντα βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Το αν και κατά πόσο θα υλοποιηθεί στο 100% ή στο 80% ή στο 70%, εντάξει, υπάρχουν διάφοροι παραμέτροι, αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε παρόν στις συζητήσεις, να εκφράζουμε τη γνώμη μας, να εκφράζουμε τις αντιθέσεις μας και να παλεύουμε και να είμαστε αισιόδοξοι από εκεί πέρα. Το κυρίαρχο θέμα που βάζει η Μεγαλόπολη σε αυτό το συνέδριο ποιο είναι? Σίγουρα η πώληση των μονάδων της ΔΕΗ και μέτωπα αναπτυξιακά μετά, όπως είναι η τηλεθέρμανση και όπως είναι τα logistics. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.